Καλημέρα, Ηρώ. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλοκαιριάζει σιγά-σιγά. Ωραία, καλοκαιράκι, τέλεια, μπάνια, θάλασσα. Αγαπημένη μου εποχή, αλήθεια. Ε, και ναι. εμένα. Νομίζω βγαίνει από όλα τα podcast αυτό ότι καλοκαιράκι, ζέστη, τέτοια. Ωραία κρασιά και ωραίε παρέε. Άλλωστε το καλοκαίρι αυτό δεν είναι. Κοίτα, οι ωραίε παρέ, έτσι όπω έχουμε πει, είναι 12 μήνε το χρόνο. Σίγουρα. Είτε μπροστά στα τζάκια είτε στι παραλίε. Απλώ τώρα είναι και τραπεζάκια έξω. Κατάλαβε. Τραπεζάκια έξω, ωραίε παρέ γύρω από ένα τραπέζι, ωραία κρασιά και κουβέντε. Και χάρτε. Χάρτε, Γιατί τώρα πλέον μπαίνουν οι χάρτε ε, στα τραπέζια <laughs> και αρχίζουν ε, οι διακοπέ. Και αρχίζει και σχεδιάζει. Εσύ να πάμε εκεί που έχεις...", αρχίζουν οι μνήμε. Θυμάσαι τότε που είχαμε πάει εκεί, εκεί το ένα, το το τάδε νησί, το τάδε μέρο, το τάδε παραλία. Και αρχίζει και σχεδιάζει που θα θέλει να πα Και εσύ σε αυτό το καλοκαίρι. Έλα, και εγώ σε παραλία θα σε πάω σήμερα. Για πε, Θα σε πάω στα παράλια τη βορειοδυτική Ισπανία. Mm. Θέλεις Βεβαίω. Αγαπημένα του... μέρη είναι αυτά. Στι παραλίε του Ατλαντικού θα ταξιδέψουμε σήμερα. Θα, είναι λίγο πιο κρύα η θάλασσα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Ε, πάμε, πάμε. Ακούτε ακόμα ένα podcast τη σειρά Το κρασί με απλά λόγια. Με την ενοχό διπλώμα WSET, η Ρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία τη LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Το κρασί με απλά λόγια. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ωραία και για πες Μυρό, πού ακριβώς. Λοιπόν, επί της ουσίας σήμερα δεν θα μιλήσουμε για μια περιοχή, αλλά για μια ποικιλία την οποία εγώ την έχω ερωτευτεί πολύ. Είναι ο έρωτας του καλοκαιριού <laughs> Μια αγάπη για το καλοκαίρι <laughs> Ναι, αυτή τι ωραία, μπράβο αυτό το soundtrack να μου βάλεις Λοιπόν εγώ αυτή την ποικιλία μεταξύ την α, δοκίμαζα όταν διάβαζα κλασικά Αλλά έτυχε να κάνω κάποια στιγμή εκεί στα, μέσα του χειμώνα Μια πριβέ εινογευσία ε, με αλμπαρίνιο Και πάθα σοκ δηλαδή εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Οπότε θα μιλήσουμε για το Αλμπαρίνιο σήμερα. Αλμπαρίνιο. Η αλήθεια είναι ότι το έχω ακουστά αυτή την ποικιλία. Οκ. Okay. Την έχω Έχει ακουστά. Την έχω δοκιμάσει, όχι. Ωραία, θα έρθει στο Πέρπλε να δοκιμάσουμε. Βεβαίω. Έτσι μπροστά από εδώ τη θάλασσα, την ώρα που πέφτει το ηλιοβασίλεμα. Ε. Τέλεια. 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 Καλά, είναι πάντα τέλεια. Και, αλλά ναι, καταρχά για πε μου, είναι λευκή ή κόκκινη ποικιλία. Είναι λευκή ποικιλία. Είναι μία ποικιλία που για μένα εκφράζει ξεκάθαρα τη θάλασσα και το καλοκαίρι. Mm. Και τη συναντάμε ακριβώς... Λοιπόν, ε, το αλμπαρίνιο καλλιεργείται στη Γαλλικία. Ξέρεις που είναι η Γαλλικία? Η Γαλλικία, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία ανεξάρτητη περιοχή στην Ιδρύχη Χερσόνης, ναι. δεν είναι Α. βορειοδυτική... Βορειοδυτική Ισπανία. Το αλμπαρίνιο λοιπόν το συναντάμε εκεί είναι επικοινία της περιοχής αυτής βρέχεται έτσι από ε, πώς να το πω βρέχεται κατά κάποιο τρόπο από τον Ατλαντικό επηρεάζεται πάρα πολύ από τον τόπο που βρίσκεται της αρέσει να είναι δίπλα στη θάλασσα να βρίσκουμε επίσης στην Πορτογαλία λέει... συνορεύει άλλωστε με τη Γαλλική η Πορτογαλία ακριβώς εκεί ένα από τα, ονο... από τα ονόματα που δίνουν στην Πορτογαλία είναι Αλβαρίνχο. Είναι μια ποικιλία που μας θυμίζει λίγο, να σου πω την αλήθεια, κάποια χαρακτηριστικά του ασύρτικου, γιατί έχει πολύ μίνεραλα χαρακτήρα, ορυκτότητα, έχει υψηλή οξύτητα, μας δίνει ξηρά λευκά κρασιά. Πολλά από τα κρασιά που φτιάχνονται είναι έτσι ευ και ευχάριστα αλλά εινοποιείται έτσι και με ένα διαφορετικό τρόπο μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα πιο στιβαρά και στροκυλά κρασιά ανάλογα δηλαδή με το πρωτόκολλο που θέλει το κάθε εινοποιείο και την περιοχή που βρίσκεται ε, επηρεάζεται λοιπόν από τις συνθήκες της περιοχής από το κλίμα, το έδαφος και φυσικά πάντα από τον άνθρωπο Mm. το χαρακτηριστικό της είναι αυτός ο θαλασσινός χαρακτήρας είναι πως να το πω σαν να είσαι σε ένα φουσκωτό ωραία <laughs> <laughs> να Λέω φουσκωτό επίτηδες γιατί έχει ταχύτητα και όπως είσαι στο φουσκωτό και σου έρχεται το σπρέι της θάλασσας και έχεις αυτή την αλμύρα στο στόμα και σου έρχεται και λίγο φύκη και ε, υγρασία από το σπρέι. Έτσι είναι, βέβαια μου, αυτό το... Το κρασί, ε! Αυτή η ποικιλία σου δίνει τέτοια κρασιά. Μάλιστα. Ε, γενικά χαρακτηριστικά, επομένως, οξύτητα... Ε, λοιπόν, ε... οξύτητα, σίγουρα, θαλασσινός χαρακτήρας. Έχει έντονα χαρακτηριστικά από λευκό ροδάκινο, βερίκοκο, πεπόνι, ανανά, μάνγκο, αγιόκλημα. Δηλαδή, όπως λένε και οι δικοί, είναι μια τερπινική ποικιλία, δηλαδή με πολλά αρωματικά. Mm. Η αλμύρα, είπαμε, είναι το, το σημαντικό της χαρακτηριστικό, γι' αυτό τη βοηθάει να... Την βοηθάει σε αυτή την έκφραση το ότι βρίσκονται τα αμπέλια δίπλα στη θάλασσα. Είναι μια ποικιλία χοντρόφλουδη, οπότε αυτό βοηθάει στο γεγονός ότι βρίσκεται σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Άρα την κάνει πιο ανθεκτική στις ασθένειες. Αυτή εκεί στην περιοχή, μάλιστα, ένα τρόπο που την καλλιεργούν είναι σε πέργολε, δηλαδή είναι πιο ψηλά τα κλίματα, για να μην είναι πολύ κοντά στο έδαφο να επηρεάζονται από την υγρασία και να είναι ευαίσθητη η ποικιλία στα στα στο περονόσπορο κλπ. Ναι, σε ασθένειε που δημιουργούνται μέσω από και την Και βοηθάει υπάρχει. καλύτερα στον αερισμό το να είναι λίγο πιο ψηλά. Όχι βέβαια ότι δεν έχει και άλλα συστήματα διαμόρφωση εκτό από, το, από την πέρκολα. Ε, στη Γαλλική είναι η βασική α, ποικιλία. λευκή ποικιλία. Δηλαδή το 90. 100 περίπου των σαφιλιών που είναι καλλιεργημένα εκεί είναι με αλμπαρίνιο. Τι άλλο θες να σου Πότε πω. Οπότε φαντάζομαι είτε στην Γαλλική είτε στην Βόρεια Πορτογαλία έχουμε ίδια κρασιά περίπου, με τα ίδια χαρακτηριστικά ή διαφέρουν, ναι, υπάρχουν διαφορές. Ναι εντάξει, σίγουρα ο τόπο και ο κάθε ε, μικρό τόπο δίνει ναι, κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά η ποικίλια έχει αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά που σου είπα. Στην Πορτογαλία Επίση, το Ιω βλέπουμε και στο Δίνιο Βέρντε σαν... Ε, οι αφρο... μια δηλαδή με ένα ελαφρό... Με ελαφρές φυσαλίδες, <laughs> αφισα... <laughs> του πάει. Πιο αγαπημένος είναι αυτό. <laughs> Όχι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, πιο αγαπημένο. Έχω δοκιμάσει πολλά τώρα τελευταία σου, λέω, έχω πάθει έρωτα ρε με το <laughs> αλμπαρίνιο. Θα είναι το αλμπαρίνιο, είναι η ποικιλία του δικού μου καλοκαιριού. <laughs> <laughs> Για να δούμε αν θα, έρθουμε μαζί σου. <laughs> <laughs> ναι, ρε, σύ. Είναι όταν το πρωτοείπια ε, και του δώσα τη σημασία που πρέπει, έκλεισα τα μάτια μου και νιώθα σαν να είμαι στο κέλφο ενός αχινού. Δηλαδή μου βγάλε αυτή, αυτό το ιόδι που ξέρει σου βγάζει ο αχινός και να, να, να το πίνω σε κρασί. Εντάξει. Mm. De... <laughs> Απίστευτο, ναι. Ωραία, ακούγεται αυτό. Mm. Το συναντάμε αλλού εκτό από την Γαλλικία, καλλιεργείται αλλού στον κόσμο. Ναι, καλλιεργείται. Καλλιεργείται εκτό από την Πορτογαλία και στην Καλιφόρνια. Στι πα... κυρίω παραλιακέ περιοχέ. Αφού είπαμε του αρέσει η θάλασσα. Στο Όρεγκον. Τώρα έχουμε φυτέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί και εκεί. Έχουν, είναι νησί και έχουν επιρροή από τη θάλασσα mm. οπότε τους πάει σαν ποικιλία το βλέπουμε στη Νέα Ζηλανδία άλλο νησί, είδες είναι, τι, δεν καταλαβαίνεις είναι ναι αυτό είχε γίνει κάτι, θα σου πω και για την Αυστραλία, ένα, ένα μια ιστορία. Στην Αυστραλία λοιπόν είχαν στείλει μ, από την Ισπανία ε, ρίζες, και τους είπαν αυτό είναι αλμπαρίνιο. Οπότε είχαν φυτέψει στην Αυστραλία και πουλάγανε το κρασί σαν αλμπαρίνιο. Τελικά κάνανε DNA test και ήταν σαβανίν, μια άλλη ποικιλία. <laughs> Αυτοί νόμιζαν ότι φυτέυουν αλμπαρίνιο και ήταν τελικά σαβανίν, τέλο πάντων. Γίνονται κάποια τέτοια. Ε, μπερδέματα μερικέ yeah. φορέ, τέλο πάντων. Α, αυτό ξέρει αυτό, το λέω. Και λέει απλώ ο κ. Δέστρεπ το αλμπαρίνι, το, το όπως είναι διαφορετικό <laughs> είναι στην Αυστραλία. <laughs> ναι, για, το... για την Αυστραλία και για το τρίβλ τη υπόθεση. Να σου πω επίση ότι θα πάμε πάλι πίσω στην Γαλλικία και στη Ρία Μπα σα, γιατί η περιοχή τη Γαλλικία που είναι συνυφασμένη αυτή η ποικιλία είναι η Ρία που είναι και ονομασία προέλευση. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις α, μεγάλες περιοχές, η Βάλντο Σάλνες, το Ροζάλ και το γκονταντο Ντοτέα και εκεί β, βρίσκουμε τρεις διαφορετικές εκφράσεις της ποικιλία. Αυτά θα, θα τις πω για να όποιος πάει να πάρει ένα τέτοιο κρασί, όταν θα βλέπει τη διαφορετική περιοχή να μπορεί να σκεφτεί και να ξέρει ναι. τι να περιμένει. Από το Βάλντο έχουμε κρασιά που είναι πιο πεπονένια. Mm. πιο δροσερά και αρωματικά από το ροζάλ είναι πιο ροδακινένια και απαλά mm. ωραία και από τον κοντάντο ντοτέα που είναι λίγο πιο ανατολικά δηλαδή είναι, ε, δεν είναι τόσο κοντά στην παραλία είναι λιγότερο φρουτόδι με πιο γήινο χαρακτήρα εκεί δηλαδή βλέπουμε τις τρεις μεγάλες διαφοροποιήσεις της ποικιλία στις περιοχές mm. εδώ κατηγοριοποίηση έχουμε τι εννοεί. Δηλαδή τύπου Grand Cru, Cru, Premier Cru και ούτω καθεξή. Όχι, εδώ πυραμίδα δεν έχουμε αρκετή παραγγελία. Ευτυχώ είναι, πιο εύκολο λίγο το. δεν ξέρω, ευτυχώ δεν ξέρω αν θα κάνουν και αυτοί το, στιγμή. το σύστημα. Προ της... το παρόν, εμεί δεν έχουμε να μπερδευόμαστε και με αυτά τουλάχιστον. <laughs> ναι, όχι, δεν έχουν. Γκραν Κρού και Πρέμιερ Κρού και δώσε. που δεν θα μπορούσαμε εδώ σε παρίζε, παρένθεση. Αυτά τα χρησιμοποιούν μόνο, είπαμε, στη Γαλλία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, για να καταλαβαίνομαστε τώρα αν έχουν μια δική του α πούμε διαβάθμιση. Προ το παρόν οι Ισπανοί εκεί δεν το έχουν κάνει. Και καλά κάνει. Ε, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Έχω από τη μία καλά κάνω, από την άλλη ε, ε, βοηθάει κι αυτό γιατί. Α, έχει, σου δίνει και ρε παιδί μου μια ε, αίσθηση, μια, σε προκαλεί να κάνεις κρασιά τερουάρ. Mm. Δηλαδή, κρασιά που εκφράζουν το συγκεκριμένο τόπο. Και εμένα μου αρέσει αυτό Έτσι, να εκφράζεται. Πέραν τη πλάκα, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Με ποια έννοια. Ότι το βλέπαμε περίπου και στην Άουσα, αν δεν κάνω λάθο. Το ότι σιγά-σιγά βλέπουν οι άνθρωποι εκεί ποια χωράφια, ποια αμπέλια έχουν το σωστό τερουάρ ή το καλύτερο, ίσω λίγο τερουάρ, που μπορούν να του αναδείξουν καλύτερα την το ποικιλία του. Το ξινόμαυρο, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, νομίζω ότι αναγκαστικά πηγαίνει εκεί, όπου να ξεχωρίσουν μάλιστα και οι νοποιοί που κάνουν μια καλύτερη δουλειά και που ψάχνουν τα πράγματα καλύτερα από ότι κάποιοι που απλώς θέλουν να κάνουν ένα κρασί. Καλά τα λέω. Ή... Απλώς ναι, λέω. Ναι, και εντάξει, Έτσι νομίζω <laughs> ότι τα, τα, τα αντιλαμβάνομαι <laughs> εγώ τουλάχιστον. <laughs> δηλαδή αυτές οι κατηγοροποιήσεις ουσιαστικά έχουν βοηθήσει και τους παρινοποιούς που κάνουν μια πιο σοβαρή δουλειά να ξεχωρίσουν. Ναι. Ναι, Τάξη, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Οκ. Okay. Θέλω να το σκεφτώ λίγο αυτό. Ντα, Γιατί ξέρει τι <laughs> γίνεται, επειδή εμένα τώρα το κεφάλι μου λειτουργεί και με. Μια άλλη εμπειρική Σαφές. δόμη. Κάθομαι και σκέφτομαι παραγωγού. Μπορεί να έχει ρε παιδί μου ένα τέλειο χωράφι, αλλά να εινοποιεί άστα να πάνε. Mm. Οπότε δεν δε θα κάνει τερουάρ επειδή είσαι εκεί. Σίγουρα είσαι στο μαγικό τόπο, αλλά πρέπει να ξέρει και τι να κάνει. Ναι. Οπότε είναι Πολύ διαφορετικοί παράγοντες που μπορεί να φτάσουν σε ένα πολύ μεγάλο κρασί ή όχι. Σίγουρα, αλλά σίγουρα. πρώτα είναι το αμπέλι. Και τι θα κάνει εκεί. Λοιπόν, να σου πω τώρα να γυρίσουμε πάλι στο Αλμπαρίνιο. Ωραία. Να πούμε ότι γενικώ το σταφύλι αυτό το βλέπουμε χωρίς βαρέλι. Το συναντάμε κυρίω μόνο του, δηλαδή δεν το συναντάμε τόσο πολύ σε blends. Εντάξει, το κάνουν και στις περιοχές εκεί με blends με λουρέιρο και λοιπά στην Πορτογαλία και αυτά αλλά κατά βάση είναι μια ποικιλία που την αφήνουν να εκφράσει το δυναμικό της μόνη της και εμένα μου αρέσουν αυτά τα μόνο mm. δηλαδή πιο πιο burgundian style <laughs> να, να έχει την ποικιλία μόνη της και όχι σε blends Επίσης ξεκινάει και εκεί μία τάση να εινοποιούν αυθόρμητα Δηλαδή με τις γηγενείς ζήμες να μην ε, παρεμβαίνουν στην ζήμωση Με καλλιεργημένες ζήμες, οπότε να εκφραστεί ακόμα καλύτερα το, το σταφύλι Αυτό και είναι μια κουβέντα είναι... πρέπει να την κάνουμε λίγο κάποια στιγμή Να αναλύσουμε λίγο καλύτερα Ωραία, ναι, να την κάνουμε Όσον αφορά στις ζήμες και τι είναι οι γηγενείς ζήμες και τι είναι οι... Οκ. Okay. Κοίταξε, οι γεννήσει μέσα αυτό που κάνουν, επειδή μου σε βοηθάνε να δώσει πιο πολύ. Μια, να αφήσει την αυθεντικότητα τη ποικιλία να μιλήσει. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι καλλιεργημένε με κάτι κακό. Yeah. Κατάλαβε. Απλά αφήνουν το σταφύλι να τα πει. Κάπω. με, με ό,τι συνεπάγεται αυτό αλλά ναι είναι πολύ ωραίο αυτό που λες θα τα κάνουμε ένα podcast θα... ε, λέμε, να το πιάσουμε ένα π... από την αρχή πιο... τι είναι οι ζήμε και σε τι βοηθούν ουσιαστικά ποιο είναι πω, πω, τι μου λε τώρα <laughs> <laughs> θα του πάμε σε άλλο level τους ακροατές μας ε, είπαμε σιγά σιγά δεν πρέπει να μην μπαίνουμε και σε λίγο ένα μεγαλύτερο level να ε... μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το terroir να μιλήσουμε ε... λίγο για τις ναι, διαδικασίε Ωραία, το κάνουμε αυτό. Καλέσουμε yeah. έναν εινολόγο να μα τα πει. Βέβαια, δεν καταλάβει yeah, yeah. κανεί τίποτα. <laughs> 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 εντάξει. Λοιπόν, άκου, ήμουνα τώρα στο, εστιατόριο και είχα κάτι πελάτε. Τον τάσο από τη μιλιά <laughs> και κάτι φίλου. Και μου λέει ρο, πρέπει να κάνετε ένα podcast για μα, του wannabe. Ε, <laughs> <laughs> Άπο, να μα πείτε βήμα-βήμα ε, από την αρχή τι να κάνουμε. Λέω, ωραία, εσύ κάνει παρέα με τον Παναγιώτη που θέλει <Κι> να φτιάξει το δικό του αμπελάκι. Ε, ωραίο και αυτό το podcast, Θέλει να γίνει συνοποιό, ωραία, περαστικά. Τέλεια ιδέα είναι αυτή. Ωραία είναι κράτα το μαγειό, αυτό το κρατά, είπα. Βέβαια. Ξείς, και το λέμε και on air για να ε, μην το ξεχάσουμε, ναι. να το θυμόμαστε. Λοιπόν, όπω είπαμε, δεν, μπο, δεν βλέπουμε πολύ βαρέλη στην α, ποικιλία αυτή. παρόλα αυτά υπάρχουν ε, εκφράσει. Ε, με βαρέλι το οποίο σίγουρα και το βαρέλι προσθέτει πολυπλοκότητα και κάποιες άλλες γεύσεις και δομή αυτό που βλέπουμε είναι να αφήνουν κάποιοι νοπαραγωγοί το αλμπαρίνιο αρκετό, αρκετά μεγάλο διάστημα σε παραμονή με τις φίνες οι νολάσπες δίνουν μια πιο βουτυρένια δομή στο κρασί. Πολύ μια, είναι αυτό. Έτσι, πιο κρεμόδι, ένα πιο κρεμόδι χαρακτήρα. Τα αγαπημένα μου σορντονέ έτσι είναι. Ναι, όντως. Γενικώ στις ποικιλίε με μεγάλη οξύτητα, όπως είναι και αυτοί, με μεγάλη φυσική οξύτητα, το κάνουν για να κατευνάσουν λίγο τις πολύ μεγάλες οξύτητες. Επίσης, κάνουν και μιλογαλακτική ζύμωση που είναι η, η ζύμωση που είπαμε ότι μετατρέπει το μιλικό σε γαλακτικό ξύ, και, αυτό, και αυτή η διαδικασία βοηθάει να κάνει ένα πιο στρογγυλό κρασί τέλο πάντων mm. επίσης στην περιοχή της Γαλλικίας ξέρεις, δεν κάνεις αλμπαρίνια και το εμφιαλαιώνεις και τα λοιπά. υπάρχει το κονσέχο ρεγκουλαντόρ που πάει και τους ελέγχει και κάνουν tastings και σου λένε οκ, okay, αυτά εγκρίνουμε, είναι τα χαρακτηριστικά της ποικιλία για να μπορέσουν να διατηρήσουν το χαρακτήρα, δηλαδή δεν μπορεί να φτιάχνει ο καθένας ένα αλμπαρίνιο όπως του Ωραία, οπότε έτσι διασφαλίζουν και τον... Την Τη τυπικότητα, τυπικότητα, ουσιαστικά. Του, του κρέσιου. Ναι. Οπότε μένοντα λίγο στην τυπικότητα και να το πιάσουμε λίγο Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει γιατί εγώ θέλω να το πάω λίγο στο φαΐ ξανά Στο φαΐ, λοιπόν πριν πάμε στο φαΐ που και εγώ θέλω να πάμε στο φαΐ <laughs> Γιατί είναι μια ποικιλία πολύ γαστρονομική ε, Εμένα δηλαδή τώρα με τα πιάτα του εστιατορίου μας είναι Η, η απίστευτη, μια από τις απίστευτες ποικιλίε για Πέριν Εντάξει. Ε, θα σου πω απλά επειδή μετά θα το ξεχάσουμε και κάποια άλλα ονόματα, αν τα δουν οι ακροατέ ναι, ναι, μα ναι, 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 ναι. στη Φιάλη. Δηλα, ε, λέγεται Canio Μπράνκο, Αλβαρίνχο, Αλβαρίνπιανκο, Alvarin Bianco, Δηλαδή έχει και, άλλ, και άλλα συνώνυμα που αν δουν Γκαλέγκο είναι Albarín, α πούμε. Ε, να πούμε επίσης ότι το όνομα. Είναι λατινογενές, το άλμπα σημαίνει λευκό, λευκή ποικιλία, ωραία. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι τα, τα πιο βασικά για αυτή την ποικιλία. Είπαμε που παράγεται, ποιε χώρε το mm. καλλιεργούν. Ξηρά αρωματικά. Ξηρά Έντονος αρωματικά. χαρακτήρας από μποροδάκινα, μαβερίκο, καπεπόνια, μάγκο. μάγκο, ανανάδες, ε, αγιόκλιμα βλέπω εδώ, ναι, έτσι ναι. και Σωστά. εγώ. Αρμήρα τη θάλασσα, είπαμε. Αυτό, Αυτό κρατάω εγώ την αρμήρα και θέλω να μου πει τώρα με τι ταιριάζει. Δηλαδή, πάω. Εγώ αγοράζω ένα αλμπαρίνιο. Τι να ετοιμάσω. Λοιπόν, αρχικά ότι στριδοειδέ και αχινού κλπ. Και το τρώ. Τέλεια. Επίση, ε, αν πάμε λίγο πιο ισπανικά, με παέγια πάει τέλεια. Ε, Επίση, μύδια σβησμένα με, με αλμπαρίνιο θα είναι τέλεια mm. χτένια, αστακό ε, Εμεί έχουμε και ένα πιάτο μια καραβίδα με σάλτσα Ολλανδές που και Τέλει, πάει είναι. τέλεια, είναι τέλεια. Το για τους να τηγανιτά κολοκυθάκια κολοκυθοκεφτέδες ε, χόρτα που, γιατί έχει και αυτό το ωραίο ανθικό προφίλ, ποικιλία, οπότε ε, για όσου δεν τρώνε ψάρια, κρέατα κλπ θα πάει υπέροχα με ναι. μαραθοκεφτέδες, ας πούμε. Mm. Σε έφτιαξα? Έχω Αλλά... και καιρό να φάω, εντάξει, μαραθοκεφτέδες. <laughs> <laughs> Τη γανιτά κολοκυθάκια, όμως, είναι επειδή το έχω κάνει και αυτό το, το... το πέριν, είναι... Okay, go, έτσι δηλαδή αν ακούει Ματάμ Ginger, Ματάμ Τζίντζερ φτιάξει τηγανιτά κολοκυθάκια και άλλα τέτοια χορτάρινα να συνδυάσουμε με αλμπαρίνιο. αλμπαρίνιο Εδώ στην Ελλάδα γιατί μου είπες αλμπαρίνιο πέραν από την Γαλλική και τη Βόρεια Πορτοκαλία είναι και στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία και, ναι, και, και Αμερική ναι, ναι. Σουγκα... Καλιφόρνια, mm -hmm. Ελλάδα, έχουμε. Λοιπόν, ευτυχώς Παρά... έχουμε, έχουμε μόνο ένα. Και αυτό το ένα το φτιάχνει το κτήμα Μερκούρη. Γιατί ο Κύριος Βασίλης κανελακόπουλος α... Έφαγε μια τρέλα κι αυτό. Όταν το δοκίμασε, <laughs> όπω και εσύ. Όταν το δοκίμασε, <laughs> είχε μεγάλη. Γιατί του μίλησα του ανθρώπου να με καθοδηγήσει λίγο για την ποικιλία, να μου πει κτλ. Ωστόσο, όταν μιλάγαμε στο τηλέφωνο, ε, το γλυκό άνθρωπο, πραγματικά, χάρηκα πάρα πολύ, μου είπε ότι το αλμπαρίνιο είναι μια χαριτωμένη ποικιλία, ξέρεις <ΣΣΣ> Μιλάει για αυτή με ένα νεανικό <ΣΣ> ενθουσιασμό και έχουμε λοιπόν το αλμπαρίνιο από το κτήμα Μερκούρη, εγώ το δουλεύω το δουλεύω σου λέω με τρέλα οπότε όποιο θέλει να δοκιμάσει ελληνικό αλμπαρίνιο και επειδή το έχω βάλει και δίπλα σε ισπανικά μια χαρά δηλαδή Στέκεται Είναι, ε, ε, είναι, είναι κράσαρο, παιδί μου είναι, πολύ... είναι φοβερό κρασί Οπότε Ωραία. Ναι. Αλλά σου έχω μια έκπληξη Για πες Ρώτησα τον κύριο Βασίλη πώ του ήρθε να Φυτέψει αλμπαρίνια Και μα έστειλε Ένα φωνητικό Για να μα πει την ιστορία του για Θέλεις να, να την ακούσεις Πάμε Είμαστε στο 2009. Το κτήμα Μερκούρι συμμετέχει στην έκθεση VinExpo στο Μπορντό και εγώ επιστρέφω από Γαλλία όπου ανάμεσα σε άλλα έχω δοκιμάσει για πρώτη φορά αλμπαρίνιο και έχω ενθουσιαστεί. Εκείνη τη χρονιά είχε προγραμματιστεί μια μικρή επέκταση των λευκών ποικιλιών του αμπελόνου μας και είχαν παραγγελθεί τα απαραίτητα έριζα στην εταιρεία Vitro και ήταν τεράστια η έκπληξη του φίλου γεωπόνου και υπεύθυνου της Βήτρου Νίκου Δάλπη ποια μπήγα σε σε Βασίλη όταν από το αεροδρόμιο με άκουσε να του ζητάω να κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει την παραγγελία μας βρίσκοντας έριζα της ποικιλία Αλμπαρίνου. Ήδη σε κάποιες περιοχές είχαν αρχίσει φυτεύσεις. Αλλά όταν έχεις φίλους μπορείς και να ελπίζεις. Η αναζήτηση γίνεται μέσω της Ιταλικής Συνεταιριστικής Εταιρείας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ραουσέντο και ο της καλής τύχης, αποδίδει καρπούς. Έτσι, λίγο καιρό μετά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φυτά της ποικιλία Αλμπαρίνου φυτεύονται στο κορακοχώρι. Η ποικιλία όμως δεν υπάρχει στο Εθνικό Αμπελουργικό Μητρό. Και σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πριν μια νέα ποικιλία γίνει αποδεκτή. Η διαδικασία απαιτεί μια τετραετή πειραματική καλλιέργεια και τη συνεργασία με την σχετική έδρα ενό πανεπιστημιακού ιδρύματο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωσή μα, συνεργαζόμαστε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την εποπτεία του ομότιμου σήμερα καθηγητή τη Αμπελουργία Μανώλη Σταυρακάκη. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, η έκθεση του το ίδιο και στα 2014 η Ισπανική Ποικιλία Αλμπαρίνο εγγράφεται στο Εθνικό Αμπελουργικό Μητρό ω επιτρεπόμενο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2018, το κτήμα Μερκούρι εμφιαλώνει το πρώτο ελληνικό αλμπαρίνο με την ετικέτα κτήμα Μερκούρι, αλμπαρίνιο, Ελβίνο Ντελμάρ, κολεξιόν πριβέ, ποικιλιακό ίνο Πελοπονίσου. Ένα υπέροχο κρασί, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει το μοναδικό ελληνική παραγωγή αλμπαρίνο στην Ελλάδα. Τι ωραίος λόγος, ε, και τι ωραία που μας τα είπε. Είναι φοβερός, παιδί μου, ο άνθρωπος. Είναι... Πρέπει να το κάνουμε ένα podcast. Βασικά πρέπει να κάνουμε ένα τραπέζι με τον άνθρωπο, Γιατί ναι. να έχει να μας πει υπέροχες ιστορίες. Βασικά πρέπει να κάνουμε ένα τραπέζι εκεί. Εκεί, με αλμπαρίνιο από την Ηλία. Ηλία ναι, ναι, και όχι μόνο, έχει και άλλα ωραία κρασιά η αλήθεια, είναι ωραία. το κτήμα. Τέλεια. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να αναζητήσουμε το Αλμπαρίνιο. Λοιπόν, Αλμπαρίνιο, η ποικιλία του φετινού καλοκαιριού. Τέλειο, το γίνει... κρατάω. <laughs> του Αλμπαρίνιο φέτο. <laughs> Αγαπάμε, έχουμε ρωτευτεί Αλμπαρίνιο. <laughs> Πολύ όμω. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο podcast. Ραντεβού στο επόμενο podcast Τώρα τι θα πούμε Δεν ξέρω Θα να το βρούμε μωρέ όπως λέμε Πάμε βιοδυναμικά <laughs> Ανάλογα με το φεγγάρι Σωστά σωστά Φύγαμε Φύγαμε Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο Της σειράς Το κρασί με απλά λόγια Με την Ινοχώ Διπλώμα WSET Η Ρόκο Λιακουδάκη Και τον Παναγιώτη Ορφανίδη μια συνεργασία της Lifeo με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Το κρασί με απλά λόγια», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.